Έπινε κούπες με κρασί πριν σωριαστεί λιπόθυμος ο 15χρονος μαθητής που μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο Κέντρο Υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες. Είπε ότι ήταν στο καφενείο και έπινε κούπες. Δεν μπορούσε καλά ούτε να περπατήσει. Ήρθε εδώ υποβασταζόμενος και σε οξία μέθη. Είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Εδώ έκανε πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας και πρέπει να είναι πολύ καλά. Όπως εξηγεί η συντονίστρια του Κέντρου Υγείας, η εικόνα ενός ανήλικου παιδιού σε τέτοια κατάσταση είναι πάντα σοκαριστική. Όμως δεν είναι σπάνια, καθώς στην περιοχή ευθύνης της δομής έχουν καταγραφεί πολλά ανάλογα περιστατικά. Δυστυχώς για την περιοχή, ναι. Αρκετά περιστατικά με μικρά παιδιά, γιατί θεωρώ ότι είναι μικρός, δεν θεωρώ καν ότι είναι νεαρός. Με μικρά παιδιά συμβαίνουν και τα περισσότερα αντιμετωπίζονται εδώ. Θεωρώ απαράδεκτες όλες αυτές τις καταστάσεις. Έγκλημα, διότι το παιδί θα συνηθίσει από μικρό. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Το θλιβερό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο καφενείο του θείου του 15χρονου. Η κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε σε λιποθυμία και ο μαθητής έφτασε στο κέντρο υγείας σε κατάσταση οξείας μέθης. Ενώ άμεση ήταν και η παρέμβαση της αστυνομίας. Προφανώς σε ένα ανήλικο θα πρέπει όλοι να δώσουμε μια μεγαλύτερη σημασία. Αν ψάχνει το ίντερνετ, δεν νομίζω να ήθελε να κάνει να του κάτι διαφορετικό, ξέρω. Οπότε ίσως να είναι και κάποιο λάθος. Ο ιδιοκτήτης κατέληξε στα κρατητήρια. Το καφενείο σφραγίστηκε για 15 ημέρες, καθώς εκτός των άλλων, ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στο χώρο χωρίς να έχει υποβληθεί σε τεστ COVID, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Δεν μπαίνει κανείς χωρίς ανεμβολία στο rapid test. Κανείς δεν μπαίνει. Βεβαίως δεν είναι λογικό τώρα. Η τοπική κοινωνία εμφανίζεται σήμερα σοκαρισμένη, ωστόσο το γεγονός ότι κρούσματα με ανήλικα παιδιά να καταναλώνουν αλκοόλ μέχρι λιποθυμίας είναι κοινό μυστικό στην ευρύτερη περιοχή. Μην πάτε μακριά, δείτε πως οι ανήλικοι οδηγούν αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι.